να φτιάχνουμε τα φαγητά που πρέπει να φτιάχνουμε αυτό ακριβώς το διάστημα. Και σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε έναν επικό συνδυασμό ζεστής σούπας, ο οποίος συνδυάζει πολύ θρεπτικά λαχανικά μαζί με φάβα, η οποία είναι φυσική πηγή πρωτεΐνης. Δημιουργούμε ένα πολύ ωραίο μεσημεριανό γεύμα, πάρα πολύ οικονομικό θα έλεγα. Συνδυασμός φάβας με λαχανικά είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει, αλλά αν βάλουμε τη σωστή αναλογία φάβας με λαχανικά θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία ζουμερή σουπίτσα με ωραία κρουτών και θα βάλουμε και μια τσαχπινιά έτσι, έχουμε τα θερμητικά συστατικά. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε chips από bacon, πάρα πολύ εύκολο, εύκολη διαδικασία, χρόνο θέλει, τη θερμοκρασία και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που βλέπετε, δηλαδή αυτό μπορώ να το δείξουμε πόσο τραγανό είναι εδώ. Τσουπ, τρουπ. Συνδυάζεται τέλεια με τη φάβα και τα τραγανά κρουτών και έχουμε μια πολύ ωραία σούπα όπως είπα και πριν. Πάμε να δούμε τελικά και ξεκινάμε αμέσως να τη φτιάξουμε με πάρα πολύ απλά και όμορφα βήματα. Λοιπόν, θρεπτική σούπα με λαχανικά, φάβα και τραγανό μπέικον θα χρειαστούμε. Μία μικρή πατάτα. 3-4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Μισό πράσο, το οποίο θα σας δείξω τις σκοπές ποιες είναι. Ένα κρεμμύδι περίπου μεσαίο. Βάζουμε ένα καρότο. 2 σκελίδες σκόρδο. Θέλουμε 400 γραμμάρια φάβα που είναι τα 4 πέμπτα από ένα πακέτο χοντρικά. 2-3 φύλλα δάφνης. Θέλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, πάρα πολύ ωραίο μπαχαρικό, μου αρέσει να το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, όπως ξέρετε. 2 λίτρα ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών, μπορείτε να βάλετε και λαχανικών αν νηστεύετε και έχουμε μια αφαιρώντας στο μπέικον μια σούπα για την νηστεία. Τώρα, 8-10 φέτες μπέικον και κρουτών για το σερβίρισμα. Θα σας δείξω και πώς θα αξιοποιήσουμε τα λιπαρά που θα βγάλουμε από το μπέικον για να δώσουμε τη λιπαρότητα στα κρουτών και θα έχουμε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο βήμα, το οποίο είναι το εξής. Παίρνουμε μία μεσαία κατσαρόλα και την προθερμαίνουμε σε μέτρια θερμοκρασία, περίπου στο 5-6. Πριν προσθέσουμε, θα κόψουμε. Όπως, κάτσε να παρατώσω το μαχαίρι. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κόβουμε τα λαχανικά. Εδώ, επειδή θα πολτοποιήσουμε, δεν μας νοιάζει να κάνουμε καμία εξωπραγματική κοπή να είναι όλα τέλεια. Εντάξει, επειδή θα πολτοποιηθεί είτε με έναν πολτοποιητή χειρός όπως είναι αυτός εδώ, είτε με ένα blender, είτε με multi αν δεν έχετε, ένα από τα τρία, θα σας πω ποια είναι η διαδικασία. Κόβουμε τώρα τις πατάτες. Πρώτο βήμα. Ταπ, 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 ταπ. Πάει αυτό. Πάμε τώρα στο πράσο, τα φέρνω όλα εδώ, καρότο, πράσο και κρεμμύδι. Κόβουμε και το κρεμμύδι στη μέση και το χοντρο κόβουμε και αυτό. Τώρα, εδώ, πράσο. Το κόβουμε και αυτό στη μέση, μισό περίπου πράσο θα βάλουμε και το κόβουμε και αυτό. Η κατσαρόλα μας είναι σε θερμοκρασία μέτρια. Το επαναλαμβάνω. Κόβουμε και το κρεμμύδι. Ταπ, ταπ, ταπ. Πάμε και στο καρότο. Εδώ στο καρότο, αν είναι πολλές φορές μακρύ ή έχει ένα ανομοιόμορφο σχήμα, καλό να το κόψουμε στη μέση για να μπορούμε να κοντρολάρουμε το μαχαίρι και να μην πάθουμε καμία ζημιά. Κόψουμε κανένα δάχτυλο δηλαδή. Λοιπόν, τώρα. Έχω κόψει και το καρότο, έχουμε όλα τα λαχανικά εδώ. Τι κάνουμε, ρίχνουμε περίπου 3-4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και τα προσθέτουμε όλα αυτά μέσα. Αυτό χωρίς την πατάτα, δηλαδή, όχι χωρίς την πατάτα. Έχουμε βασικά λαχανικά, τα οποία μαγειρεύονται ωραία, άμα τα μαγειρέψουμε με το σωστό τρόπο απελευθερώνουν πολύ ωραία αρώματα και μαζί με τη φάβα θα έχουμε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό. Τώρα, τι θα κάνουμε. Θέλουμε σε μέτρια θερμοκρασία να μαγειρέψουμε τα λαχανικά μας, να τα υδρώσουμε στην ουσία. Δεν είμαστε σε πολύ υψηλή, γιατί θέλουμε να δώσουμε λίγο χρόνο σε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να πάρουμε το maximum σε γεύση. Τώρα, όσο γίνονται τα λαχανικά μας, τα 4, επαναλαμβάνω, 4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, μία μικρή πατάτα, ένα κρεμμύδι μεσαίο, ένα καρότο και μισό πράσο, τα ψιλοκόβουμε και τα τσιγαρίζουμε για 10-12 λεπτά σε μέτρια θερμοκρασία. Τώρα, έχουμε και ένα άλλο υλικό που πολλές φορές το χρησιμοποιούμε προς το τέλος για να μην καεί όταν έχουμε σοταρίσματα και τσιγαρίσματα, το οποίο είναι το κρεμμύδι, το σκόρδο, συγγνώμη. Το ψιλοκόβω και αυτό, επειδή θα πολτοποιηθεί, δεν μας πειράζει αν θα το ψιλοκόψουμε καλά. Αν θέλουμε να το ψιλοκόψουμε και να μην το πολτοποιήσουμε, δηλαδή να το ψιλοκόψουμε πολύ, μπορούμε να βοηθήσουμε με λίγο αλατάκι, το οποίο το αλάτι δεν μας αφήνει το σκόρδο να κολλήσει πάνω στο μαχαίρι. Εντάξει, αυτό είναι για tip για κάποιες άλλες συνταγές. Τώρα, τα επόμενα μας υλικά είναι η φάβα,
είπα, τα 4 πέμπτα από ένα πακέτο, δηλαδή περίπου 400 γραμμάρια. Αν βάλετε λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, δεν πειράζει. Θα το ρυθμίσουμε με την υγρασία που θα βάλουμε. Θα βάλουμε μέσα φύλλα δάφνης, ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία με τη φάβα, και κουρκουμάς, πάρα πολύ θρεπτικό, συστατικό. Και όπως είπα και πριν, η φάβα είναι ένα όσπριο το οποίο περιέχει φυσική πρωτεΐνη, γιατί όσο είμαστε στο σπίτι θα πρέπει να προσέξουμε και τη διατροφή μας, να κάνουμε και λίγο γυμναστικούλα και να τρώμε υγιεινά για να ενισχύσουμε το ανασωπητικό μας σύστημα. Λοιπόν, έστω ότι έχουν περάσει, γιατί δεν έχουν περάσει, 10 με 12 λεπτά σε μέτρια θερμοκρασία στα λαχανικά, θα προσθέσουμε μέσα το σκόρδο και θα μαγειρέψουμε για άλλο ένα λεπτό, έτσι ώστε να το καβουρδίσουμε αλλά να μην το κάψουμε. Τώρα, επίσης να πω ότι μπορείτε να μου ακολουθήσετε στο Instagram και να βρείτε αναλυτικά όλες τις συνταγές μου και στο site μου labrosvakiaros.com και σε stories με εύκολη πρόσβαση, WAP, θα πάτε πάνω και θα βρείτε τις συνταγές και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τώρα, τι θα κάνουμε. Έχουμε τη φάβα μας, ιδανικά τα όσπρια, ιδανικά, βλέπετε και το Instagram μου νομίζω εδώ. Λοιπόν, τώρα, έχουμε τη φάβα. Ιδανικά τη φάβα την πλένουμε για να ξεπλύνουμε. Μπορεί να έχει κάποιες φορές λίγη βρώμα ή κάποια σκόνη. Εδώ, εντάξει, την έχουμε πλύνει και την έχουμε αφήσει. Εντάξει, Μάριε, σούπερ Μάριε. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να τη βάλουμε μέσα με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, όχι, μην το χαλάσουμε. Λοιπόν, προσθέτουμε μέσα τη φάβα και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί με τα υπόλοιπα, να γυαλίσει λίγο. Θα βάλουμε και 2 με 3 φύλλα δάφνης, θα βάλουμε και τον κουρκουμά. Πω. Εδώ τώρα. Όσοι έχετε μαγειρέψει φάβα, θα πείτε καλά πώς γίνεται αφού η φάβα πίζει. Εδώ η αναλογία που σας έχω δώσει με τα 2 λίτρα νερό αποτρέπει τη φάβα από το να πήξει και την έχουμε σε μια ρευστή σούπα για να μπορέσουμε να την καταναλώσουμε σαν σούπα και όχι σαν φάβα. Επίσης, αν δεν έχετε ξαναμαγειρέψει ποτέ στη ζωή σας, με αυτή τη συνταγή θα την πετύχετε τέλεια και θα έχετε ένα θρεπτικό γεύμα, σας το υπόσχομαι, όπως όλες τις συνταγές που σας δίνω. Τώρα, έχουμε προσθέσει όλα τα υλικά εκτός από το ζωμό, τον οποίο θα τον προσθέσουμε τώρα. 2 λίτρα, μπορεί να χρειαστεί λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, αναλόγως με το πώς θα το βράσετε, ποιο είναι το σκεύος που χρησιμοποιείτε, γιατί σε μια πιο μεγάλη κατσαρόλα σίγουρα που η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη, θα εξατμιστεί περισσότερη υγρασία, οπότε το κοντρολάρουμε, αφήνω και μία κούπα έξτρα, σε περίπτωση που πήξει λίγο παραπάνω να την προσθέσουμε για να την αραιώσουμε και να έχουμε τη μορφή σούπας. Τώρα, εδώ, παίρνουμε ένα καπάκι, το βάζουμε και μισόκλειστο και θα μαγειρέψουμε για περίπου 50 λεπτά με μία ώρα, μόλις πάρει μία βράση, μπορούμε σε αυτό το σημείο για να επιτεχύνουμε λίγο τη διαδικασία από το 5 να το βάλουμε στο 9, να είμαστε λίγο από πάνω, να μην είμαστε στο Facebook και βλέπουμε αυτά τα memes και τα αστεία που κυκλοφορούν και να χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία αφού του βράσει στο 5 για να μπορέσουμε να το έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας, μπορούμε να βάλουμε και ένα timer στο κινητό και σε 45, 50, 55 λεπτά να το ανοίξουμε για να το δούμε. Αλάτι και πιπέρι θα βάλουμε αφού του πολτοποιήσουμε, εντάξει, για να το κοντρολάρουμε και να έχουμε την ωραία γεύση που θέλουμε. Και πάμε τώρα να δούμε τι κόλπο θα κάνουμε για τα κρουτών. Έχουμε bacon, εντάξει, το οποίο θα δώσει μια ωραία τραγανότητα και μια ωραία νότα στη συνταγή. Και θα φέρω και το ψωμί. Θα πάρω ένα πιο μεγάλο μαχαίρι και θα κόψω το ψωμί σε φέτες. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το κόβουμε σε σχήμα κρουτών όπως θέλουμε, δεν μας πειράζει αυτό. Έχουμε το φούρνο προθερμάνει στους 160 βαθμούς στον αέρα. Εμείς τι θέλουμε, να πάρουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, πάρα πολύ τραγανό, για να μπορέσουμε και να το θρηματίσουμε και να έχει ωραία υφή. Τώρα, λοιπόν, το οποίο θα το φέρω τώρα να δείξω λίγο πώς είναι. Αυτό είναι το bacon εδώ, θα το βάλω εδώ στην κάμερα να το πάρει η Πέννη μας. Εδώ κοιτάξτε, τακ. Έτσι θα γίνει. Σούπερ τραγανό. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Παίρνουμε ένα ταψί στο οποίο θα βάλουμε μία λαδόκολλα. Ο φούρνος μας στους 160 βαθμούς. Και θα απλώσουμε τις φέτες του μπέικον πάνω στο ταψί. Λοιπόν, εδώ τώρα μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Επειδή το μπέικον θα απελευθερώσει λιπαρά, εντάξει, η συνταγή είναι πάρα πολύ θρεπτική, η βάση της σούπας. Εντάξει, εδώ μπορούμε να κλέψουμε σε εισαγωγικά λίγο, να βάλουμε λίγα λιπαρά και νοστιμιά από το μπέικον. Αν θέλετε να το κάνετε πάρα πολύ υγιεινό, δεν θα βάλετε καθόλου. Εντάξει, μπορεί να αφήσετε το μπέικον, αλλά δίνει μια ωραία νότα, κατά τη γνώμη μου, χωρίς πολλές θελμίδες. Βάζουμε τώρα το μπέικον στο φούρνο για περίπου 40 λεπτά στους 160 βαθμούς. Πάω εγώ τώρα, εδώ. Απομακρύνομαι εγώ. Βγάζω το άλλο, κοιτάξτε πώς είναι.
Και τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να το αφαιρέσουμε σε ένα μπολ, εντάξει, το οποίο καίει τώρα, αλλά όπως ξέρετε δεν καίγομαι. Και τα λιπαρά τα οποία έχουν μείνει στο ταψί, τι να κάνουμε, κοιτάξτε εδώ, θα προσθέσουμε το ψωμί και θα το αλείψουμε. Αντί να βάλουμε ελαιόλαδο, θα χρησιμοποιήσουμε τα λιπαρά από το μπέικον να πάει στο ψωμάκι και μετά θα ψήσουμε και τα κρουτών μας, αφού βάλουμε αλάτι και πιπέρι από πάνω. Εντάξει, θα ψήσουμε πάλι στους 160 βαθμούς για περίπου μισή ώρα. Μπορούμε, αν θέλουμε να το κάνουμε σε μία και καλή, να βάλουμε τα κρουτών πάνω από τα μπέικον από την αρχή, δηλαδή και τα δύο υλικά μαζί. Εντάξει, απλά εδώ θα έχουμε ένα πιο κοντρολαρισμένο αποτέλεσμα. Δεν πάω στο φούρνο. Επανέρχομαι μετά από μία ώρα στη σούπα εδώ. Κοιτάξτε πώς είναι το τελικό της αποτέλεσμα. Με έναν πολτοποιητή χειρός. Τι κάνουμε, πολτοποιούμε. Έχω βγάλει από πριν το δαθνόφυλλο. Μην την πάθουμε όμως, θα μπει επιμάστερ και επικρίση. Εντάξει. Οπότε. Το πρώτο βήμα είναι να πολτοποιήσουμε με τον πολτοποιητή χειρός, αν έχουμε. Μπορείτε να μου πείτε ότι δεν έχω. Okay. Το επόμενο είναι να έχουμε ένα blender. Όσοι ακολουθείτε υγιεινή διατροφή, νομίζω ότι σίγουρα θα έχετε ένα blender σπίτι. Απλά εδώ θέλει πολύ προσοχή. Πρέπει να το βάλουμε το μείγμα τη σούπα σε δόσεις μέσα στην κανάτα. Να βάλουμε από πάνω το καπάκι και ιδανικά να βάλουμε μια πετσέτα. Γιατί επειδή είναι καυτό, όταν ανάψουμε το blender, μπορεί να πεταχτεί και να μας ανοίξει το καπάκι και να καούμε και να υπάρχει πρόβλημα. Τι λες, λοιπόν, οπότε τώρα. Εγώ πολτοποιώ εδώ, κοιτάξτε εδώ τέλειο. Λοιπόν, αυτό είναι. Τέτοια χαρά το τελικό ποιητή δεν έχω ξαναδεί. Λοιπόν, μπορούμε να σερβίρουμε και λίγο τώρα. Εδώ να δείξουμε πώς είναι αυτή η φύταξη. Δεν το έχω πολιτοποιήσει πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε. Ναι, το έχει πολιτοποιήσει πολύ καλά. Τελείωνε τώρα, θέλουμε να φάμε. Τέλεια. Πω. Κοιτάξτε εδώ, ζεστή. Τα νεύρα μας παίζει. Ό,τι πρέπει για να ενισχύσουμε. Λάμπρο, εγώ λέω να πάρω αυτό. Αυτό μπορώ να το πάρω. Αυτό εδώ. Το μπολάκι αυτό. Και λίγα κουντών εδώ από πάνω. Θα βάλω και λίγο από το μπέικον. Κοιτάξτε εδώ πόσο τραγανό είναι. Εγώ θα πάρω αυτό. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο από πάνω, όπως ξέρουμε ότι ομό. Παίρνουμε όλα τα θρεπτικά της θετικά. Θα βάλουμε και λίγο αλατά πιπέρι. Εδώ. Και μαντέμι. Έχουμε μία τέλεια σούπα. Την παίρνω και έφυγα. Στο καλό. Καλό δρόμο. Εγώ πήρα αυτό εδώ πέρα που είναι η δική μου προσωπική, φαντάζομαι, ατομική. Κάπως μεγαλούτσικη η μερίδα, γιατί είμαι ναι, και μεγάλος άντρας. Εγώ θα πάρω λίγο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όλα αυτά είναι αυτή την καταπληκτική συνταγή. Εμείς θα πούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι θα έρθει η Ιλιάνα μας από γιατί έχουμε κάποια θέματα να συζητήσουμε. Με αποκαλύψεις! Και λίγο πριν φύγουμε. Τροπέ! Να πω κάτι άλλο. Παίρνω διάφορα μηνύματα. Καταρχήν, παίρνω πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αγάπη πολύ και σας ευχαριστούμε. Για εσάς είμαστε εδώ. Κάποια από αυτά αναφέρεστε στα γάντια μου και γιατί φοράω γάντια και μου λέτε διάφορες συμβουλές κτλ. Θέλω να ξέρετε ότι τα γάντια τα φοράω γιατί εγώ έχω ένα δικό μου προσωπικό πρόβλημα υγείας στα χέρια μου. Δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Προστατεύω τα χέρια μου γιατί πρέπει να τα προστατεύσω και γι' αυτό το λόγο φοράω γάντια. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ και για την καλή διάθεση και για το ενδιαφέρον και για τις συμβουλές. Αλλά ήθελα να το πω για να το ξεκαθαρίσω. Βεβαίως. Πάμε όταν λοιπόν. Θα είναι καλά, πάλι χωρίς γαντάκια πάμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Λοιπόν, τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε, η Ιλιάνα μας θα είναι εδώ για να πούμε όλα αυτά που πρέπει εδώ, να πούμε. Εδώ, δηλαδή, αλλά εδώ, ναι, τα λέμε.